βραχνά στον Τούρκων η ελληνική πολεμική αεροπορία. Ο Ερντογάν θέλει παραγωγή με ΙΠΑ κινητήρων F-110 για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Ο παμπώνυρος Τούρκος πρόεδρος λοιπόν έκανε ολόκληρη φασαρία με τη ΙΠΑ για την απόκτηση των αεροσκαφών F-16V, αναγκάζοντας ακόμα και τον Μπλίκεν να παγώσει προσωρινά την απόφαση για τα ελληνικά F-35, έχοντας στο νου του ένα και μόνο πράγμα: την απόκτηση αμερικανικών κινητήρων F-110 για το τουρκικό μαχητικό Καν. Τα αεροσκάφη F-16V θα ήταν για την Άγκυρα ένα μεταβατικό στάδιο πριν την μαζική παραγωγή, εφόσον δέχονταν ΙΠΑ φυσικά, αεροσκαφών Καν. Σε αυτή την περίπτωση και μετά την μαζική παραγωγή αυτών των τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών, η τουρκική πολεμική αεροπορία θα είχε διπλάσιο και τριπλάσιο αριθμό αεροσκαφών Καν από τα ελληνικά F-35. Για τους Τούρκους, πάντα μετράνε οι αριθμοί, έτσι και σε αυτή την περίπτωση η τουρκική πολεμική αεροπορία θα είχε αριθμητική υπεροχή στο Αιγαίο και σε συνδυασμό με την μαζική παραγωγή μη επανδρομένων αεροσκαφών θα επιδίωκε να πάρει το πάνω χέρι σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ο Ερντογάν τώρα θέλει παραγωγή με ΙΠΑ κινητήρων F-110 για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Η Τουρκία αναζητά κινητήρες F-16 από τη ΙΠΑ για εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος. Η Άγκυρα απαιτεί κοινή παραγωγή κινητήρων F-110 με τη ΙΠΑ, καθώς το τουρκικό αεροσκάφος Καν πρόκειται να πραγματοποιήσει την παρθενική του πτήση στις αρχές του 2024, αναφέρει μεγάλο αμερικανικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Προφανώς οι Βρετανοί πήραν εντολή από ΙΠΑ να μην αναπτύξουν κινητήρα της Rolls-Royce στους Τούρκους, διότι πολύ απλά και εμπορικά, αν αυτό γίνονταν, οι Τούρκοι θα πουλούσαν το τουρκικό αεροσκάφος Καν σε μερικά χρόνια μέχρι την Μογγολία, εξοβελίζοντας την αμερικανική αεροπορική βιομηχανία. Δεν γνωρίζουμε το τεράστιο παζάρι μεταξύ Αμερικανών και Τούρκων που υφίσταται αυτή ακριβώς την χρονική περίοδο. Ξέρουμε πολύ καλά όμως ότι αν αυτό αποτύχει, τότε οι Τούρκοι θα ξεκινήσουν τα Οθωμανικά νταϊλίκια σε Αιγαίο σε χρόνο μηδέν. Η Τουρκία ζήτησε από τη ΙΠΑ άδεια για τη συμπαραγωγή κινητήρων της GE Aerospace που χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη F-16 με στόχο να τους αναπτύξει για το δικό της μαχητικό αεροσκάφος εγχώριας παραγωγής. Το μέλος του ΝΑΤΟ θέλει να κατασκευάσει τους κινητήρες F-110 της GE στην Τουρκία για να εξασφαλίσει προμήθειες για την αρχική φάση του Taycan, ενός μαχητικού αεροσκάφους παντός καιρού που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει την παρθενική του πτήση τον Ιανουάριο του 2024. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.